Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μετά, έξω από τη σχολή μας, μετά από απόφαση που πήρε ο σύλλογός μας μετά τη Γενική Συνέλευση. Πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε στη κατάληψη της σχολής και να καλέσουμε τον Μπρίτανη, ο οποίος παρεπιπτόντως δεν έχει απαντήσει ακόμη και δεν έχει εμφανιστεί, να συναντηθεί εδώ στην Πάτρα με τους φοιτητές για να συζητήσουμε για όλα τα προβλήματα που έχουμε. Πήραμε αυτή την απόφαση καθώς η κατάσταση στη σχολή μας είναι εκρηκτική και αυτό αποτυπώθηκε από τη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση. Μετά το άνοιγμα της φετινής χρονιάς, όλοι εμείς οι φοιτητές ήρθαμε αντιμέτωποι με δεκάδες εμπόδια που μπαίνουν στις σπουδές μας. Πρώτα και κύρια με την ακρίβεια και τα πανάκριβα ενίκια, την τραγική κατάσταση στις εστίες, με τις λιγοστές θέσεις και τα τόσα προβλήματα με τις εγκαταστάσεις, στη συνέχεια με τις ελλείψεις του καθηγητικού προσωπικού, τα επαρχαιωμένα και πλέον ακατάλληλα στην πλειοψηφία τους εργαστήρια, που στις καλύτερες αίθουσες έχουμε μέχρι και 80 θέσεις, ενώ οι εισακταίοι φτάνουν τους 200 σε κάθε τμήμα, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι φοιτητές να παρατήσουν το μάθημα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε φτάσει στον 4ο χρόνο λειτουργίας του πενταετούς προγράμματος και ακόμη δεν έχουν παραχωριστεί επαγγελματικά δικαιώματα στο πτυχίο μας. Την ίδια στιγμή που κάθε χρόνο έχουμε χορτάσει να ακούμε, να μας τάζουν ότι όλα θα φτιάξουν, όλα θα είναι εντάξει. Ταυτόχρονα, οι φήμες για τριετή προγράμματα σπουδών στα πρώην ΤΕΗ. Ταυτόχρονα, κάθε χρόνο έχουμε χορτάσει να μας τάζουν ότι θα φτιάξουν όλα, ότι θα πάρουμε τα δικαιώματα για το πτυχίο μας. Και την ίδια στιγμή ακούμε ότι θα γίνουμε τριετές πρόγραμμα σπουδών. Εμείς οι φοιτητές από μεριά μας διεκδικούμε σπουδές στο ύψος των αναγκών μας, με όλη την απαραίτητη γνώση στο πτυχίο μας, το οποίο θέλουμε να αποτελεί μόνη προϋπόθεση να βρούμε δουλειά. Επίσης, απαιτούμε άμεση κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Την πρώτη απάντηση τη δώσαμε τη Δευτέρα 24 Δεκάτου στο Μεγάλο Φοιτητικό Συλλαλητήριο, και συνεχίζουμε με το να ενώσουμε τις φωνές μας 9 Νοέμβρη με τους εργαζόμενους στην Μεγάλη Απεργία. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, στηρίζοντας την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης για κατάληψη της σχολής. Ο σύλλογός μας γενικά είναι σε αγωνιστική κατεύθυνση. Υπάρχουν φοιτητές και εργαζόμενοι, και πολλοί έχουν την ιδιομορφία να είναι και τα δύο αυτή τη στιγμή μέσα στους φοιτητικούς μας συλλόγους. Ταυτόχρονα μας μπαίνουν ένα κάρο εμπόδια από αποφάσεις που έχουν πάρθει μέσα από τις κυβερνήσεις, εξαιτίας της ακρίβειας, εξαιτίας της ακρίβειας στα ενίκια, στο ρεύμα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στο σούπερ μάρκετ κτλ. Αυτή τη στιγμή, με μια σειρά από αντιλαϊκά μέτρα που έχουν ψηφίσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και όλα τα αστικά κόμματα, που φέρνουν διαγραφές φοιτητών, που ο μισθός δεν φτάνει για τίποτα, δεν φτάνει ούτε για το τέλος του μήνα. Αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε 2 και 3 δουλειές για να βγάζουμε, τα ενίκια, τα έξοδά μας, για να μπορούμε να δουλεύουμε εδώ πέρα για να σπουδάζουμε, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να μας στείλουν οι δικοί μας. Λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο. Στηρίζουμε την απεργιακή κινητοποίηση στις 9 Νοέμβρη, κλιμακώνοντας έτσι τον αγώνα μας, να είμαστε όλοι φοιτητές και εργαζόμενοι στον δρόμο, ενωμένοι, γιατί όπως ξέρουμε, όλοι, αυτό είναι, έτσι έχουμε αποτελέσματα.